Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και να ξαναμπούμε λίγο στην ατάκα που μας έριξε εδώ η Ζήνα Κουτσελίνη, λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις μας. Μάλλον γι' αυτό είπα και κάτι στις διαφημίσεις. Ναι. Χειροπομπίδα έριξε, μωρέ. Να μας το ξαναπείς άλλη μία. Μας είπες ότι πολύ σωστή η κίνηση του Αντένα. Αν να επιλέξει Αντένα, το ζευγάρι. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα έπαιρνα το ζευγάρι αυτό το τόσο επιτυχημένο από τη στιγμή που ήταν ελεύθερο στην αγορά. Σωστά. Και ελεύθερο ήταν έξω και κλείσανε συμβόλαιο. Με συγχωρείτε, δεν το σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας. Δεν είναι ότι ήταν ελεύθερο. Είπε με το που βγήκε ότι εμείς πάμε εκεί που μας θέλουν και εκεί που μας λένε ότι μας θέλουν. Γιατί στο είπαμε κάτι διαφορετικό τώρα. Τι είπαμε. Είχαν υπογράψει συμβόλαιο, αυτό θα πει ελεύθερο. Λεύτερο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχετε... Έτσι όπως το είπε, έτσι όπως είπε ότι εμείς πάμε εκεί που μας θέλουν και που μας λένε ότι μας θέλουν, είναι σαν να λέει ότι εμείς φύγαμε από το Μέγκα γιατί δεν μας θέλανε. Δηλαδή δεν μας δείξανε ότι μας θέλουν με τον τρόπο του. Είτε αυτός είναι οικονομικός, είτε οποιοσδήποτε άλλος τρόπος μπορείς να δείξει κάποιον να τον δες. Παιδί μου, ναι, και καταλήγουμε που οι άνθρωποι δεν είχαν λοιπόν κάποια σύμβαση, δέσμευση, πες το πώς θες με το Μέγκα, άρα ήταν ελεύθερη. Αυτό λέω, δεν σπάσαν κανένα συμβόλαιο. Όχι, όχι. Τα απλά λέμε, μην τα κάνουμε σύνθετα. Λέμε, ήταν ελεύθερη λοιπόν στην αγορά, αφού δεν είχαν βάλει την υπογραφή τους. Δεν εξετάζω τους λόγους. Αυτά τα ξέρουν μόνο αυτοί οι δύο πλευρές που τους αφορά. Ναι, δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να ξέρει για τον καθένα μας όταν κάνει μια μετακίνηση συμβαίνει. Σίγουρα κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Τώρα, ναι. Το πιο δεν μας αφορά. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Αφορά τις δύο πλευρές. Να πούμε μόνο σε αυτό που είπε. Να πούμε μόνο σε αυτό μια παρένθεση ότι ο παρουσιαστής όπου νιώθει καλά, εκεί και πρέπει να είναι. Γιατί αν εγώ είμαι παρουσιαστής και βγαίνω μπροστά και το κανάλι σε εισαγωγικά δεν μου συμπεριφέρεται όπως θα ήθελα, καλό είναι να φεύγω παρά να ταλαιπωρούνται και οι δύο πλευρές και να λύνονται τα πράγματα. Πολύ ωραία. Αυτό και νομίζω ότι. Ωραία, πάμε τώρα στη συνέχεια. Αυτό που είπες εσύ όμως, ναι. Και πάλι μας έπιασες αυτό που λέμε λίγο στον ύπνο, είναι ότι είπες ότι σωστά πήραν το ζευγάρι. Αν κατάλαβα καλά, είπες ότι το ζευγάρι όμως γιατί να πάει σαν ζευγάρι. Δηλαδή, ναι. Γιατί να κάνει το πρωινό σαν ζευγάρι. Πολύ δηλαδή, τι να κάνει ο ένας από τους δύο. Θα το κάνω πολύ ξεκάθαρο. Αν θέλεις, μέσα από την εμπειρία μου αυτή τα 20 χρόνια στην τηλεόραση, είμαι και ο άνθρωπος που τη φέρει από το TV Μακεδονία, την έφερα, κάναμε μεσημεριανό στο Alter, παρότι τότε ήθελε να κάνει πρωινό. Της είχα πει ότι Φέη μου, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ γεροί ανταγωνιστές απέναντί σου για να κάνεις πρωινό. Νομίζω ότι αν θα πάμε από το μεσημεριανό, θα χτίσουμε και σιγά σιγά θα κάνεις το πρωινό. Της είχα πει λοιπόν κλεισμένη στο γραφείο μου και τις περισσότερες φορές κλαίγοντας η Φέη, ότι ξέρεις κάτι Ζήνα μου, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτό το πρωινό. Της λέω, πάρε το χρόνο σου και θα δεις που θα έρθει η στιγμή. Αν Φέη μου εγώ, μετά τα 3 χρόνια, επιμένω ακόμη να κάνεις μεσημεριανό, θα έρθεις και θα μου πεις, αν με αγαπάς πραγματικά, άφησε με ελεύθερη. Εγώ θα είμαι αυτή που θα σου ανοίξω την πόρτα και θα σου πω φύγε τώρα να πας στο επόμενο βήμα. Με τη Φέη λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολύ κουβέντα, όταν ήρθε η επιλογή να κάνουν πρωινό μαζί με το Λιάγκα, ήμουν αυτή που το πίστευα περισσότερο από κάθε τι. Πέρασαν λοιπόν αυτά τα 3 χρόνια συνύπαρξης αυτού του τηλεοπτικού ζευγαριού. Η Φέη δεν είναι της προσκολήσεως, δηλαδή δεν γεννήθηκε, δεν βγήκε στην τηλεόραση και λέει είμαι εγώ και ο Γιώργος. Δεν είμαστε ένα τηλεοπτικό ζευγάρι που πάμε μαζί πακέτο, αλλιώς μόνοι μου δεν μπορώ να πάω. Ούτε και θεωρώ λοιπόν. Και οι δύο είχαν κάνει πράγματα μόνοι τους. Σωστά. Θεωρώ, γι' αυτό το παίρνω τη Φέη ως παράδειγμα γιατί την ξέρω καλύτερα και θα το κουμπώσω μαζί με τον Γιώργο γιατί ακριβώς τα ίδια πιστεύω και για τον Γιώργο. Αν λοιπόν εγώ είμαι η Φέη και μου δίνεται η ευκαιρία να φύγω από ένα κανάλι γιατί δεν περνάμε καλά, γιατί νιώθουμε ότι δεν μας θέλουν, αλλά μας θέλουν σε ένα άλλο κανάλι. Βάζω τα πράγματα κάτω και λέω, ναι, μας θέλετε, ωραία, έρχομαι. Γιώργο, πας, ναι, σε ξεχωριστά πράγματα. Γιατί μετά από 3 χρόνια, πάντα μιλάω σαν ένας άνθρωπος του να χτίσω ένα τηλεοπτικό πρόσωπο μπροστά στο γυαλί. Έτσι, δεν σου μιλάω αυτή τη στιγμή, σου μιλάω ως υπεύθυνη ψυχαγωγικού προγράμματος καναλιών αντίστοιχα έτσι. Αυτό λοιπόν που θα έχω να σου πω είναι ότι αν εγώ λοιπόν ήμουν η Φέη, μετά τα 3 χρόνια θα απογαλακτιζόμουν από τον άντρα μου και θα ξαναέκανα εκπομπή μόνη μου. Αλλιώς θα με θυμούνται πάντα μαζί με τον Γιώργο ή το Γιώργο μαζί με τη Φέη. Γιατί αποκλείεται να κάνουν και χώρια κάτι. Θα το ήθελα από... Δεν... Εγώ ως Ζήνα σου λέω ότι δεν θα ήθελα αυτή την ταύτιση. Να ταυτίζω 2 πρόσωπα μαζί. Γιατί κάνω κακό στην καριέρα και του ενός και του άλλου. Ναι, αλλά αν ο Αντένα τους είπε ότι ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, πολύ ωραία και πολύ καλά, εγώ θέλω. Δεν κρίνω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να τους ναι, είπε ο Αντένα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί όντως οι ίδιοι να θέλαν να το σπάσουν το δίδυμο, αλλά η επιλογή να ήταν μία. Ακριβώς. Το δίδυμο. Να σου πω κάτι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή να ξεχωρίσουμε ότι εγώ δεν σου μιλάω ως διευθύντρια ψυχαγωγικού προγράμματος. Ξέρεις πόσα πραγματάκια μπορώ να σου πω για να σε πείσω να κάτσεις στην Ελένη.
Εγώ όμως αυτή τη στιγμή, αν είμαι φίλη του Γρηγόρη ή είμαι ένας άνθρωπος που χτίζω την καριέρα του Γρηγόρη, αυτό που έχω να σου πω είναι άλλο από αυτό που θα σε πείσω για να μείνεις στο κανάλι μου. Κατάλαβες τι λέει. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά, αυτό είπα και εγώ, ρε παιδιά. Επειδή και οι δύο θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, να χώριζαν τους δρόμους τους. Εντάξει, μπορεί. Αυτό μπορεί να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή θα μπορούσα να δω και το βλέπετε ότι είναι πολύ έξυπνο αυτή τη στιγμή από την πλευρά του Κωστόπουλου. Κάνει το πρωινό μόνος του και η Τζέννη κάθεται δίπλα του. Αντίστοιχα, όταν η Τζέννη παρουσίαζε, ο Πέτρος καθόταν και ήταν σχολιαστής, ήταν κριτική επιτροπή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα γιατί δεν υπάρχει ταύτιση. Ζήναμε, ναι. Όμως δεν τους δόθηκε ποτέ η δυνατότητα να κάνουν κάτι ως ζευγάρι για να πεις ότι είναι διαδεδομένο. Τώρα δεν τους δίνεται η δυνατότητα. Τώρα, αλλά ξεχωρίζουν τους ρόλους. Τώρα από την αρχή είχε γίνει ξεκάθαρο ότι ο Κωστόπουλος θα είναι ο παρουσιαστής. Και από εκεί και πέρα ο Κωστόπουλος και μέσα από τις συνεντεύξεις που έδωσε με τον τρόπο του. Για να αισθάνεται, φαντάζομαι, καλύτερα και η γυναίκα του και να έχει πιο πολύ χώρο, είπε ότι δεν θα είναι μόνο ωραία. Για μόδα για το ένα για το άλλο. Ξέρεις, θα είναι πάντα. Λίγο πιο ενεργή. Αν μας αντέξει η σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα. Με χίλια δίκια έχεις. Αυτό που σου λέω λοιπόν είναι, όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος που και οι δύο θα είναι μαζί, αν τους αντέξει ξεχωριστά η σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα. Γιατί αν εγώ μετά είμαι η πώς τη λένε, που την εκτιμώ κιόλας, η Μπουσδούκου στο Sky και είμαι μόνη μου και βγω και τα λέω μια χαρά και δεν θυμηθώ τη Φέη ότι μπορεί να κάνει και μόνη της εκπομπή, τότε έχει χάσει ως προσωπικότητα η Φέη. Αυτό σχολιάζω αυτή ναι, τη στιγμή. Αυτό όμως είναι ένα ρίσκο. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Αποκλείεις να μην θέλουν να πάρουν το ρίσκο της αποτυχίας ο καθένας μόνος του. Γιατί η Φέη. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω να ανοίξω τα φτερά μου και να είμαι μόνη, αλλά να φοβάμαι. Η Φέη, ο Γιώργος. Η Φέη, ο Γιώργος σου έχουν αποδείξει ότι έχουν αποτύχει μόνοι τους. Ο Γιώργος έκανε τεράστιες επιτυχίες. Στο Μέγκα έκανε και τις Ξανθές σοου και πήγε μια χαρά. Η Φέη στο Άλτερ έκανε μεσημεριανή του ίδιου. Και σε άλλες εποχές. Με ισχυρό ανταγωνισμό ήταν όλα. Μην το λες. Δηλαδή τώρα θες να μου πεις ότι δεν θα ήταν ρίσκο για έναν από τους δύο να πάει απέναντι από το Μέγκα που θα έβαζε κάποιον απέναντί τους. Θα ήταν ένα ρίσκο. Θα ήταν ρίσκο για τους ίδιους. Βέβαια και για τους ίδιους. Δεν θα ήταν ρίσκο για τους ίδιους. Έτσι πράγμα. Ικανότατη και πάρα πολύ καλή ρε παιδιά. Αλλά τη στιγμή που έχουν τη δεδομένη συνταγή του διδύμου στα χέρια τους που τρία χρόνια πήγαν πολύ καλά σε μία αλλαγή. Αυτό ξέρει πότε όχι, θα ήταν με λιγότερο ρίσκο. Τι γνώμη μου λέω, αγάπη. Τι γνώμη με θα πεις, αλλά ρίσκο. Είσαι και παντρεμένος με γυναίκα του χώρου και θα μου απαντήσεις ευθέως. Με λιγότερο ρίσκο θα ήταν αν μένανε στο Μέγκα και ένας από τους δύο κρατούσε την πρωινή ζώνη για να την τρέξει. Ναι, ακριβώς, δεν γίνονται όλες οι αλλαγές μαζί. Και την αλλαγή καναλιού. Βέβαια. Και αυτή είναι πιο δύσκολο. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι δύσκολο. Εγώ δεν συζητάω αυτή τη στιγμή την αλλαγή του. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Εγώ αυτή τη στιγμή συζητάω, είμαι η Φέη Σκορδά. Και έχω τη δική μου ανεξάρτητη προσωπικότητα. Σαν Φέη μιλάω. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, όπως με βλέπετε, λίγο κοντύτερη, λίγο διαφορετική, λίγο μελαχρινή, είμαι η Φέη Σκορδά. Και έχω να διαλέξω. Πρέπει λοιπόν να πάω εκεί που θα με θέλουν μόνοι μου. Όχι εκεί που θα με θέλουν ζευγάρι. Και δεν νομίζω ότι μετά την επιτυχία δεν σκέφτεται κανείς τη Φέη μόνη της. Απλώς ο Αντένα και πολύ σωστά και πολύ έξυπνα τους ήθελε ως τηλεοπτικό ζευγάρι για να κάνουν το ίδιο πρωινό. Ναι, εμένα αν με ρωτάτε αυτή τη στιγμή, αν μόνη της τη Φέη την έβλεπα στο πρωινό σε σχέση με τον Κωστόπουλο, ενδεχομένως δεν έβλεπα αυτό το χαοτικό πρωινό. Γιατί? Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, όπως το είπες και εσύ πριν, μιλούσαν πολύ μαζί και πολύ παράλληλα. Αν λοιπόν ξέρω ότι μία είναι η κεντρική παρουσιάστρια, μπορώ να πάω αλλιώς. Δεν λέω ότι δεν ήταν καλή μαζί. Λέω απλώς ότι δεν σημαίνει ότι η Φέη από μόνη της δεν θα έκανε παρένθεση, το ίδιο πρωινό. Αν δεν κάνω λάθος. Αντίστοιχα και ο Γιώργος. Ο Γιώργος Λιάγκας νομίζω ότι θα παρουσιάσει και μία έξτρα εκπομπή. Σας το δίνω αυτό σαν τύπο. Ωραία. Οπότε, δηλαδή τι μου λες τώρα. Όχι, σου λέω ότι σε παίρνω σε ένα κανάλι, σου λέω ναι, άρα κι εγώ ως κανάλι ξέρω ότι αυτοί οι δύο ενδεχομένως να μου τσινούσαν να είναι μαζί. Πάντως δεν είναι. Άρα σου δίνω και ένα τυράκι που σου λέω θα κάνεις και το voice. Εγώ καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Δεν μιλάω για κανάλι. Το κανάλι σκέφτηκε πολύ σωστά και πολύ έξυπνα και έχει τους κατάλληλους ανθρώπους να τους μιλήσουν στη γλώσσα τους και να τους πείσουν ότι θα είναι μαζί. Φέη μου, δεν χρειάζεται και όλες οι εκπομπές να παρουσιάζουν. Μπήκα στο ρόλο Ζήνα. Τι είπα, Φέη. Επειδή εντάξει, μπήκε στο ρόλο. Είπα Φέη. Ναι. Δεν είπε Πέτρο μου, σαλό είναι κι αυτό.
Φαντάζομαι, πρέπει να το. Συγγνώμη, παιδιά, ζελίστηκα. Όχι, γιατί προσπαθώ να σκεφτώ, ξεσκέφτομαι αυτό που λες, το ξανασκέφτομαι, ξανασκέφτομαι και σκέφτομαι ότι εντάξει, υπάρχει όλος ο χρόνος για να κάνει ο καθένας κάτι μόνος του. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά το λες. Μόνο που καμιά φορά αυτός ο χρόνος έρχεται και σε ταυτίζουν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και αφού σε ταυτίσουν μόνο με αυτό το πρόσωπο, δεν σε σκέφτονται για κάτι άλλο και δεν μπορούν να σκεφτούν ότι μπορείς να είσαι ικανή και μόνη σου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε πρόσωπα γιατί δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή, όμως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα στο δικό μου μυαλό που δεν μπορώ να τα σκεφτώ σε κάτι άλλο. Και όταν από μόνα τους πήγα να κάνουν κάτι άλλο, δηλαδή παράδειγμα είμαι σε μια ζώνη απογευματινή, μεσημεριανή και ξαφνικά θέλω να κάνω κάποιο πρωινό, απέτυχα στην άλλη ζώνη, γιατί ο κόσμος στο μυαλό του για πάρα πολλά χρόνια, 10 και πάνω, με είχαν μόνο για αυτή τη ζώνη. Μάλιστα. Το ίδιο και αν είμαι μια προσωπικότητα και είμαι μαζί με κάποια άλλη, μάλιστα, κάποιες φορές όταν με δουν μόνη μου, έχουν ξεχάσει πόσο καλή ήμουν και όταν ήμουν μόνη μου. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Διαφορετικό όσον λέμε. Αφορά την πρωινή ζώνη. Πώς απαραίτητη πιστεύεις ότι μπορεί να είναι στα κανάλια. Η πρωινή ζώνη, πρόσεξε, όχι η πρωινή ενημερωτική ζώνη, γιατί mm-hmm. αντίστοιχα στο 10-1 τώρα το Star έχει την Τσαπανίδου. Αλλά αυτό είναι ενημερωτικό πρόγραμμα. Δεν έχει καμία σχέση με τα πρωινά αυτά που λέγαμε τώρα. Ναι. Το κόνσεπτ, το συγκεκριμένο. Το λοιπόν, εσύ θεωρείς ότι αυτή η ζώνη. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά. Εντάξει, υπάρχουν και το θέμα το οικονομικό, με το μαζευόμαστε λίγο, μικραίνουμε λίγο το πρόγραμμα των καναλιών. Πιστεύεις ότι είναι απαραίτητο σε ένα κανάλι. Εγώ θεωρώ ότι σε ένα κανάλι δεν είναι απαραίτητη η αμιγώς πρωινή ζώνη, αλλά το ψυχαγωγικό πρόγραμμα, είτε αυτό πια ορίζεται στην πρωινή ζώνη, είτε στη μεσημεριανή ζώνη. Δηλαδή, προγράμματα τυπολογίας σαν το δικό σου, σαν το πρωινό του Μέγκα, σαν το πρωινό του Αντένα, είναι τα πλέον απαραίτητα γιατί. Γιατί μέσα από εκεί εγώ περνάω και το περιεχόμενο των άλλων μου εκπομπών. Των σύριαλ, των καλεσμένων, των σόου. Αν δεν έχω που να τα δείξω. Προωθητικά αυτό... εννοείς. Εννοείται. Αν δεν έχω που να προβάλλω τα άλλα μου προϊόντα, πού να τα δείξω. Δηλαδή, αναγκαστικά, αν είμαι ο Αντένα και δεν έχω καμιά ζώνη ψυχαγωγική, πηγαίνουν τα πρόσωπά μου στο Μέγκα, στον Αντένα, στον Αλφα, όπου αλλού υπάρχει τηλεοπτικό πρόγραμμα. Θα θέλει όμως και το άλλο κανάλι να προωθήσει τόσο καλά αντίστοιχα όπως θα προωθούσε το δικό σου κανάλι τα δικά σου προγράμματα. Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια λάθος κίνηση του Αντένα την προηγούμενη χρονιά να μην έχει πρωινό πρόγραμμα. Και διαφημιστικά βέβαια. Και διαφημιστικά. Εννοείται. Δεν ξεχνάτε ότι όλοι θέλουν να διαφημιστούν σε αυτά τα ωραία. Πώς κρίνεις τις επιλογές των καναλιών όσον αφορά τα πρόσωπα. Ο Αντένα, εντάξει, έχει και περισσότερα αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πω κάτι. Τώρα που ήρθε, γιατί είπαμε για τα πρόσωπα. Θυμάστε που όταν είχα έρθει εδώ με την. Και είχαμε συζητήσει για τη Χριστίδου Φερεντίνος. Ναι. Και τότε μου λες και με φνιδιάζεις, τι θα βάζεις Ζήνα εσύ αφού δεν σου αρέσουν αυτοί. Και τότε σου είπα, αλλά χωρίς να το πιστεύω ρεαλιστικά, απλώς για να σου δώσω μια απάντηση για να σου πω πόσο κακό ήταν το άλλο που είχαν βάλει. Σαν χημεία μιλάς. Σαν χημεία μιλάω. Ναι. Και σου είπα τότε λοιπόν, Μπεκατόρου Αρναούτογλου. Εγώ λοιπόν. Δεν στην ιδέα. Όχι. Εγώ είπα. Σχηματικά. Σχηματικά κάτι για να σου δείξω πόσο διαφορετικό είναι. Αυτό λοιπόν που έρχομαι τώρα να σου πω είναι ότι θεωρώ. Ότι όταν δύο άνθρωποι είναι στο ίδιο επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν. Δηλαδή, ξαναρχόμαστε πάλι σε ένα συνδυασμό. Επειδή ακούστηκε το καλοκαίρι, τι θα έκαναν αν θα έβαζαν Λιάγκα Σκορδά ή πάλι Μπεκατόρου Αρναούτογλου στην πρωινή ζώνη. Σε ποια, στη ζώνη του καναλιού. Στον Αντένα πάντα. Α, ναι, εκεί παίζαν τα ονόματα. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Μισό λεπτά κύριε παιδιά, αφού δεν πήραν το Γιώργο και πριν, το πριν, πριν. Α, πριν. Που ήξεραν ότι ήταν διαθέσιμοι στην αγορά. Τότε λοιπόν στο τραπέζι έπεσε η κουβέντα αν το ένα ζευγάρι μας κάνει ή το άλλο ζευγάρι μας κάνει περισσότερο. Ή το ένα ή το άλλο λοιπόν, η μπάλα πήγε προς το ζευγάρι που ξέρουμε τώρα, γιατί ήταν ένα ζευγάρι που ήξερε πολύ καλά αυτό το προϊόν. Να πω λοιπόν ότι και πάλι αυτό δεν θα ήταν σίγουρη επιτυχία, δηλαδή το Αρναούτογλου Μπεκατόρου μαζί. Κάτσε ρε Ζήνα, τώρα δεν μας είπες, μας το πένταξε εδώ πέρα πριν δύο χρόνια. Εγώ όμως το είπα σχηματικά. Όχι, δεν το ξαναπείς αυτό γιατί είναι... Πλάκα κάνω, μωρέ Ζήνα. Λοιπόν, όχι. Απλά επειδή, ξέρεις, δεν με παίρνει να κάνω πλάκα πια, να πω... Κάτσε, να το πάρουμε από την αρχή. Εσένα Μπεκατόρου σου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ. Θα την έβαζα στο πρωινό. Σε όλους τους τόνους. Θα την έβαζα στο πρωινό με χαρά και θα πήγαινε πολύ καλύτερα απέναντι στον Πέτρο Κωστόπουλο. Τι είπες καλέ τώρα. Ναι, τι να σου πω τώρα, αυτό που θέλω να πω. Δηλαδή θα έβαζε στο πρωινό του Αντένα Μπεκατόρου. Πάμε, δεν μας νοιάζει, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, σ' αρέσει η Μπεκατόρου. Πολύ.
πάρα πολύ. Το έχει πει παντού. Με πολύ το Γρηγόρη μαζί είναι ρίσκολο. Με το Γρηγόρη γιατί το φοβάσαι. Ο Γρηγόρης επίσης είναι ένας πολύ αγαπητός και ικανός παρουσιαστής με πολλά χιλιόμετρα και αυτό. Γιατί σου είπα ότι στην τηλεόραση φοβάμαι πάντα το μοίρασμα σε ανθρώπους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Και θέλει πολύ δρόμο αυτή η χημεία. Και να πω ότι το δέχομαι μέχρι Αρναούτογλου Μπεκατόρου, ξαφνικά βλέπω και το Σταρόβα. Και εκεί ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Γιατί δεν θα ήθελα να είμαι σε κανένα κοντρόλ από όλα αυτά. Γιατί είναι τρεις πληθωρικοί άνθρωποι. Μα διάβαζα ότι η Μπεκατόρου θέλει να φύγει με ερωτηματικό. Δεν νομίζω. Η Μαρία είναι επαγγελματίας. Αυτά δεν. Και εμπιστεύεται τους ανθρώπους που τις προτείνουν οτιδήποτε. Εσύ γιατί είπες ότι είναι τρεις δυναμικοί άνθρωποι μαζί. Είναι πληθωρικοί και τρεις. Γι' αυτό νομίζω ότι το λέει. Και η αλήθεια είναι ότι κάπως. Και αυτό είναι κακό. Δεν τους στέλνουμε τους πληθωρικούς ανθρώπους τηλεόραση. Και τους τρεις μαζί. Δεν ξέρω, παιδιά. Νομίζω όχι. Νομίζω είναι υπερβολικό. Να το δούμε. Και στα πρωινά που είδαμε σήμερα, κάποιος έχει πάντα ένα λίγο πιο δευτερεύοντα ρόλο, μένει λίγο πιο πίσω. Ήθελα να πω πριν για αυτό που λέγατε το τι θα ήθελε η Φέη και τι θα ήθελε το κανάλι. Τι θέλει ο τηλεθεατής. Γιατί ο τηλεθεατής Γρηγόρης, ας πούμε, εδώ πέρα, έχει πει για το Λιάγκα και τη Σκορδά ότι ο Λιάγκας κρατάει το πρωινό μόνος του. Σωστά. Δεν έχω πει αυτό. Δεν έχω πει αυτό ακριβώς. Έχεις πει ότι είναι συμπληρωματικός ο ρόλος. Έχω πει ότι ο Λιάγκας τρέχει λόγω χαρακτήρα, λόγω ατάκας, λόγω άποψης. Το πρωινό στο μεγαλύτερο κομμάτι, κυρίως στο κομμάτι της πρώτης ώρας που υπάρχει κουβέντα και κάποια θέματα να συζητηθούν. Η Ζήνα σου λέει ότι θα ήθελα να βλέπει μόνο τη Φέη. Όχι μόνο τη Φέη, είπα έναν από τους δύο. Είπα έναν από τους δύο, δεν είπα αυτό. Είναι και οι δύο δυνατοί παρουσιαστές. Το ξέρω, δεν λέγαμε εγώ αν ήμουν Φέη, θα έκανα φίλε για να πάρω. Αν ήταν μάνατζερ της Φέης ή αν ήταν η ίδια η Φέη. Ωραία, ο οποίος φαντάζομαι και του Γιώργου λοιπόν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ο καθένας μας καταλαβαίνει και άλλα. Όχι, παιδιά, θέλετε να τα ξεκαθαρίσουμε μία με αυτή. Αν ήμουν Γιώργος ή αν ήμουν Φέη, δεν θα επέλεγα να κάνω μαζί πρωινό για τέταρτη χρονιά. Θα το έκανα ξεχωριστά. Να βλέπεις μόνο αν ήμουν επίσης αντένα, αφού έχω αυτά τα τηλεοπτικά πρόσωπα και είναι πολλά, θα τους έδινα διαφορετικές εκπομπές. Γιατί είναι σαν να μου λέτε εμένα, που είμαι απλός τηλεθεατής αυτή τη στιγμή, ότι πήρα το Γρηγόρη και τη Μαρία. Μήπως δεν μου κάνουνε, μήπως δεν είναι και τόσο καλή, βάζω και ένα Σταρόβα. Ή είμαι ο Αρναούτογλου και λέω, μήπως με τη Μαρία αυτό, δεν έχω χημεία και βάλουμε δίπλα μου το Σταρόβα που είμαστε και τα δυο Γκαρντάσια και λίγο τα λέμε καλύτερα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Αυτό είναι το θέμα όμως, μου. Παιδιά, η εκπομπή αυτή είναι on tape, έτσι, δεν είναι live. Τι ενώ σημαίνει ότι αυτό. Θέλω να σου πω ότι θα είναι λίγο πιο ελεγχόμενο, πρώτον. Δεύτερον, ο Σταρόβας ο φίλος είναι λίγο πιο νομίζω. Δηλαδή, δεν σημαίνει κάτι το on tape και το live. Πρέπει να σταρώσει κάτι μπορεί να υποθεί που δεν πρέπει. Έτσι, μπράβο. Πώς θα αναφέρεται ο Σταρόβα στην παρέα. Ο Σταρόβα δεν θα είναι τρίτο στην παρέα, δεν θα έχει ίσο ρόλο. Νομίζω θα είναι πιο πολύ γκέστ. Να ρωτήσω κάτι, η εκπομπή αυτή θα είναι. Δεν θα είναι μαζί. Είναι Μαρία Μπεκατόρου, Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γρηγόρη Αρναούτογλου και Δημήτρη Σταρόβα. Αν ήταν, θα λέγανε πού και πού Δημήτρη Σταρόβα. Νομίζω ότι ο Σταρόβα δεν θα είναι καθημερινά. Δεν θα είναι σε βασικό ρόλο. Το τρέιλερ δείχνει ότι θα είναι ένα τρίδημο και. Κατανοήστε με σε αυτό που σας λέω, γιατί όταν είμαι πίσω από ένα πρόγραμμα, ξέρω πώς στείνεται ένα πρόγραμμα. Είναι, έχω τους δύο, τους κάνω κάτι και ενδεχομένως φοβάμαι ότι αυτοί οι δύο δεν έχουν την καλύτερη χημεία, βάζω και ένα τρίτο. Και αυτός ο τρίτος κλείνει λίγο να έχει καλύτερη σχέση με τον Γρηγόρη. Αυτό θέλω να πω και το καταθέτω. Μάλιστα. Εμπειρικά και μέσα από. Για πες μου για τις υπόλοιπες επιλογές λοιπόν τώρα των καναλιών, σε ό,τι έχεις δει. Εμένα πάντως μου άρεσε η επιλογή του Μέγκα στον Πέτρο Κωστόπουλο, γιατί το ξεκινήσαμε από εκεί και πήραμε μόνο τη μία άποψη. Δηλαδή, απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα και στη Φέη Σκορδά ήταν μια δυνατή επιλογή. Γιατί? Γιατί αν τα ζυγίσω και τα δύο, και ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει άποψη και τη λέει. Βλέπω, δηλαδή, σίγουρα. Σε αντίθεση με την Τζέννη την Παλατσινού που σήμερα είδα ότι δεν είχε άποψη στα θέματα. Δηλαδή, ήταν, ξέρεις, ήξεις αφήξεις που λέω εγώ. Όχι, ήξεις αφήξεις. Ναι, ήταν ωραία, ναι, ήταν καλή. Και να πω ότι στην τηλεόραση κανείς δεν πετυχαίνει που σε όλα τα πράγματα λέει ναι, είμαι καλός, ναι, είμαι καλή. Θέλει να έχεις τη δική σου προσωπικότητα, να λες την άποψή σου και να μην φοβάσαι. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ήταν μια σωστή επιλογή και νομίζω ότι θα αντέξει κιόλας. Δηλαδή θα αντέξει αυτό σαν επιλογή, δεν θα λυγίσει γρήγορα. Τον ανταγωνισμό θα τον παλέψει ναι. Δυνατά. Θα τον παλέψει τα ίσα. Μάλιστα. Ποια πρόσωπα ξεχωρίζεις από τη τηλεόραση? Φρέσκα ή και πιο. Να πιάσουμε τα πάντα. Να πιάσουμε τα πάντα. Αυτά που εσύ ξεχωρίζεις, παλιά ή καινούρια. Να σου πω λοιπόν δύο πρόσωπα που τα ξεχωρίζω εξίσου και τα δύο και την χάνει να παρουσιάσουν και τα δύο το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Η Ζέτα Μακρυπούλια και η Δούκη Σανομικού. Μ' αρέσουν εξίσου και οι δύο. Επειδή τη Δούκησα την έχω ζήσει και έξω από την τηλεόραση, στην προσωπική του ζωή, ξέρω ότι αν αφαιθεί ακόμη ή
τη βοηθήσουν να αφαιθεί, θα πάει πολύ καλά. Δηλαδή θα αναδειχθεί, θα πάει μπροστά. Γιατί και εσύ το ξέρεις, Ελένη, με αυτό, ότι κανένα πρόσωπο δεν βγήκε στην τηλεόραση και με το που βγήκε έσκησε. Βέβαια. Έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί διάφορα και εμείς αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, κρίνουμε τέτοια πρόσωπα. Μ' αρέσουν λοιπόν και οι δύο πάρα πολύ. Και η Ζέτα και η Δούκισσα για διαφορετικούς λόγους. Άλλο χαμόγελο έχει η Δούκισσα, άλλο η Ζέτα. Άλλη φρεσκάδα έχει η Δούκισσα, άλλη η Ζέτα. Δηλαδή παρότι είναι και οι δύο όμορφες, αλλιώς το εκπέμπουν αυτό. Θα συμφωνώ σε αυτό που λες. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Βαμμένα μαλλιά αλλά ταλαιπωρημένα.